Ποιο σα έμαθε ότι είστε ο περιούσιο λαό? Δεν είστε. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δεν είστε. Το να εμπνεύσετε είστε, στα Ελληνόπουλα. Είστε ένα με του Ομαλού, δηλαδή. Το να είστε εμπνεύσετε. Με βαρβάρου. Μπορώ να μην ήμασταν τι. Το να εμπνεύσετε στα Ελληνόπουλα μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητα, πίστη στι ελληνικέ αξίε ζωή, που όλε αυτέ αποτελούν τον συνεκτικό ιστό αυτού του λαού. Ελλάς Ελληνός και ποιανό, δύναμη. Αφήστε γιατί τώρα, αυτό ξανάγινε. Αφήστε τώρα, σας παρακαλώ. Σε αυτό το γύψο προσπαθήσαμε από τη δεκαετία του 50 να βάλουμε τα Ελληνόπεδα. Ελλάς Ελλήνων Ορθοδόξων. Καθολικός διαμαρτυρωμένο που έλεγε ο Ίνιστος Γιώργης Παπαδρέας. Και ο Αντρέας είχε πει η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Άλλος εθνικιστής κι αυτός. Δηλαδή τώρα δεν είχε πει στους Ορθόδοξους Έλληνες. Ποιος σας είπε τώρα αυτά τα πράγματα? Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, αρκεί οι Έλληνες να έχουν συνείδηση του τι είναι και του τι δεν είναι. Έχετε μία σύγχυση ενιών. Έχετε μία σύγχυση ενιών. Δηλαδή το να διδάξουμε στα παιδιά μας την ιστορία. Υπάρχει κανένας λαός που δεν διδάσκει την ιστορία? Η ιστορία ενός λαού. Με συγχωρείτε, δέστε τα βιβλία της ιστορίας της Γερμανίας. Δέστε τα βιβλία της ιστορίας της Γαλλίας. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Διδάσκουν το μεγαλείο της Γαλλίας. Θέλω να ακούσω και τα μέτρα που παίρνουν σε όλες τις χώρες τώρα, όλες αυτές οι χώρες, για να προστατεύσουν την εθνική τους ταυτότητα. Που άλλωστε δημιούργησε η Υπουργείο Εθνικής Ταυτότητας. Η Ιταλία. Μπορώ να πω ότι όλες οι χώρες, με αυτόν τον τρόπο. Όλες, μια στιγμή κύριε Παγιώτη. Όλες οι Ευρωπαϊκές. Δεν μιλάω για την κυρία Δραγώνα εγώ. Ασφαλώς και όχι. Κυρία Δραγώνα. Γιατί έχω κάποιες ενστάσεις αν αυτά που λέει η κυρία Δραγώνα έχουν σχέση απόλυτη με αυτό που λέει ο κύριος Βέλιος. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα όλες οι χώρες της Ευρώπης προασπίζουν την ενότητά τους, την εθνική τους ταυτότητα και αυτό είναι, αν θέλετε, και ευρωπαϊκή νομίζετε πολιτική. Ότι αυτό που η μόνη χώρα που είναι εθνική αυτοκρατορία. Η μόνη χώρα που είναι υποδιάλυση με απόψεις σαν αυτές που εκφράζετε εσείς πιθανώς είναι η δική μας. Δεν υπάρχει άλλη. Η μοναδική χώρα στον κόσμο. Ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που να προσεγγίσει κριτικά την εθνική αυτοδιαλύεται με ανοησίες του τύπου Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και σαχλαμάρες, αναφορές στη δικτατορία και τρίχες κατσαρές. Σαχλαμάρες είναι αυτές. Είναι αυτή η χώρα. Η δικτατορία και το ιδεολόγημα της δικτατορίας. Μα είναι δυνατόν. Το μετεμφυλιακό ιδεολόγημα αυτό να μιλάμε στον αέρα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε τις αθλειότητες, τις γελιότητες, αυτόν τον γελίο τύπο της δικτατορίας. Και των Αμερικανόδουλων. Των ανθρώπων που υπηρέτησαν τους Αμερικάνους και φέραν τη δικτατορία και κάναν όλοι κάνανε σε αυτόν τον τόπο που σήμερα πάλι οι Αμερικάνοι και όλοι αυτοί θέλουν να μας διαλύσουν. Πάλι θέλουν να μας διαλύσουν. Βεβαίως θέλουν να μας διαλύσουν. Όλοι αυτοί. Αυτό που λέτε εσείς μας οδηγεί σε πλήρη αντίφαση με ό,τι κάνει η Ευρώπη, η οποία θέλει μια ευρωπαϊκή ενότητα και εθνική ταυτότητα. Κάνετε λάθος, διότι η Ευρώπη προσεγγίζει με νυφαλιότητα και κριτικό πνεύμα το πρόβλημα της ταυτότητας μέσα στη σύγχρονη η Γαλλία, δεν προασπίζει ταυτότητά της. Προσπαθούν να αποκτήσουν συνείδηση του τι είναι. Τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τώρα, λέτε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Να μην γνωρίζω τι διδάσκουν. Προφανώς δεν ξέρω. Ότι οι καθηγητές φοράνε την αντίστοιχη. Προφανώς είσαστε ανημέρωτος. Προφανώς δεν ξέρω. Άλλο ο άκρατος εθνικισμός. Ο άκρατος εθνικισμός που επικαλείστε έτσι για να δείξετε το με οι καθηγητές εδώ το πέρα να φοράνε φουστανέλα ή περικεφαλαία. Αφήστε τις φουστανέλα. Αυτό το πράγμα. Αυτές είναι σαν αυτό το εννοείτε εσείς. Αυτές εμείς είναι σαν εμείς δεν το εννοούμε. Εμείς δεν το εννοούμε. Εσείς που να θέλετε να φοράτε περικεφαλαία. Εμείς δεν το εννοούμε. Φουστανέλα να φορέσετε εσείς κύριε Βέλιο και να παίξετε και λίγο και καραντέφι. Για να ξεφύγουμε λίγο από το. Σαχλαμάρες τώρα για πουσταλέλες και. Κύριε Κατσανέβα, εσείς δεν δικαιούστε να ομιλείτε δια σαχλαμάρες. Παρακαλώ. Μην μου επιτρέψετε. Μην με αναγκάσετε να σας επιτρέπω χαρακτηρισμούς που δεν θέλω. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες. Σαχλαμάρες να το κάνετε δίκην αυτοκριτικής και όχι κριτικής. Όταν δεν συμφωνείτε όχι με να μας λέτε για Ελλάς Ελλήνων χριστιανών εγώ και για εγώ δεν σας είπα ότι λέτε σαχλαμάρες και ακόμα λέτε, και αν το πιστεύω. Να μας αποκαλείτε εμάς υπερπατριώτες. Εν πάση περιπτώσει, τις σαχλαμάρες σας τις επιστρέφω, μολονότι εγώ τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν διατυπώνω. Λοιπόν, ότι αυτές είναι σαχλαμάρες. Παρακαλώ, ορίστε, παρακαλώ. Δεν λέτε σαχλαμάρες εσείς. Ασέβομαι την άποψή σας. Ας γυρίσουμε πάλι στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Και ας πούμε κάτι, ας θέσουμε κύριε ένα ερώτημα στο αυτό. Εσείς έχετε κάνει, είχατε κάνει ένα συνέδριο, κάτι. Είχα ασχοληθεί με το ζήτημα των βιβλίων ιστορίας και γενικότερα των νέων βιβλίων που έχουν εισαχθεί στην ελληνική εκπαίδευση, σαν μέλος της ομάδας του Αντίβαρου, της ιστοσελίδας του Αντίβαρου, το οποίο είχε διοργανώσει και μια συλλογή υπογραφών. Αυτό το οποίο ήθελα όμως να θέσω σαν συγκεκριμένο ερώτημα, προτού πάμε στα γενικά, κατά πόσον δηλαδή οι ιδέες της κυρίας Δραγώνα ανταποκρίνονται στη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα ή όχι, είναι το ερώτημα κατά πόσον στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα σε εμάς και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή ότι εμείς αντιμετωπίζουμε δυστυχώς ακόμα, είτε μας αρέσει είτε όχι, και προβλήματα εθνικής κυριαρχίας και προβλήματα εδαφικής ακεραιότητας. Είναι σαφές. Μπορεί ο κύριος Βέλιος να αμφισβητήσει ότι από κάπου μπορεί να απειλούμεθα, από κάπου έχουμε υποστεί εισβολή, από κάπου μας αμφισβητούν. Θα έλεγα αντίθετα ότι η καλλιέργεια αυτού του πνεύματος, αυτής της αυτάρεσκης στρέβλωσης, αντί να ενισχύει αυτό που αποκαλούμε έθνος και κράτος στην Ελλάδα, το αποδυναμώνει στην πραγματικότητα. Κύριε, κύριε Βέλιο, με συγχωρείτε. Ένα έθνος μαθαίνει άλλο κράτος, συνειδητοποιώντας το τι είναι, όχι βάζοντας περικεφαλαίες και παριστάνοντας το περιούσιο λαό. Ποιος αυτό βάζει τώρα, κύριε Βέλιο, για το εθνικό σχέδιο. Ποιος μιλάει για περιούσιο λαό, τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά τα λένε άλλοι κύριοι. Βάζουν περικεφαλαίες. Παρακαλώ, πάρα πολύ, ένα λεπτό. Κακόμοιροι που αναζητούν την εθνική ταυτότητα και ψάχνουν το υλικό της εθνικής ταυτότητας. Έχω φίλους που στέκονται κριτικά απέναντι στην ιστορία μας. Έχω φίλους οι οποίοι αποδέχονται πολύ πιο θετικά την ιστορία μας. Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρει η συνειδητή και κριτική προσέγγιση. Δεν αναθεματίζω τις απόψεις. Σε κάθε κανενός περίπτωση μας ενδιαφέρει την υποκρισία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να δούμε κάποια πράγματα και να ακούσουμε κάποια πράγματα για να κουβεντιάσουμε κιόλας. Ναι, αλλά. Ένα λεπτό, θα μιλήσετε αμέσως. Ένα λεπτό. Τι θέλετε να πείτε, όχι, πέστε μου και εσείς. Όχι, θέλω να για προχωρήσουμε, για, διότι δεν προχωράμε. Για να προχωρήσουμε. Επειδή έθεσε το θέμα, τον ξαναρωτώ πάλι τον κύριο Βέλιο. Υπάρχει άλλη χώρα, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλο τον κόσμο. Δεν πω και σε όλο τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία να έχει πρόβλημα εθνικής ασφαλείας, δηλαδή να απειλείται εις τα σύνορά της και στην εθνική της ανεξαρτησία, να έχει έναν μίζωνος σημασίας χώρο, τον χώρο της Κύπρου, υπό κατοχήν τουρκική. Υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να αμφισβητούν την ταυτότητα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είμαστε όλοι ντυμένοι τσολιάδες, επειδή υπάρχει ένας δυνητικός κίνδυνος σε βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητας. Κρατήστε την φιλοσοφία σας. Και αυτός ο λαός αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε ντυμένος και αυτός ο λαός σημαίνει ότι υποτίθεται αν πρέπει να έχετε εθνική εγρήγορση. Θα κάνουμε καλαμπούρι εδώ πέρα. Εθνική εγρήγορση ή εθνική συνείδηση. Διότι εάν η Τουρκία σήμερα... Να το σοβαρέψουμε λίγο το πράγμα. Να το σοβαρέψουμε λοιπόν. Εάν η Τουρκία μεταβάλλεται σήμερα σε έναν περιφερειακό και αν η Ελλάδα περιθωριοποιείται σήμερα, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν διδασκόμαστε την εθνική υπερηφάνεια στα παναθηναϊκά στάδια ή στα σχολεία. Έχει να κάνει με το αίσθημα αυτοπεποίθησης ενός λαού, σύγχρονου λαού, απέναντι στο μέλλον του. Και όταν λοιπόν με στατικά υλικά, με υλικά ιστορικά καφενείου, προσπαθούμε με το ζόρι να καλουπώσουμε μια δίθεν συνείδηση, έναν πριαπισμό, εθνικισμό, τελικά αποδυναμώνουμε την εθνική συνειδητοποίηση. Τι λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Συζήτηση μαζί σας δεν μπορεί να γίνει. Τι είναι αυτά πριαπισμού, δεν καταλαβαίνω. Είστε στο επόμενο πάνελ. Τσολιάδες. Πρέπει να σας υποστούμε όλοι. Παρακαλώ να μιλάμε ελληνικά, κύριε Χαρδαβέλα. Τσολιάδες είναι ελληνική λέξη. Ο τριαπισμός και τσολιάδες είναι αρχαιολογική. Δεν με κάνω να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο. Αν σας μιλήσω για ηθοφαλισμό. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν είμαστε σεξολόγοι. Χρειάζεται να είναι κανείς σεξολόγος για να ασχοληθεί με τον πριαπισμό. Τα ηθοφαλικά αγάλματα τα ξέρετε. Παρακαλώ να σας μιλήσω.
προτιμάτε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν είναι αυτό. Εμείς κάνουμε κάτι. Έχετε εξεστρατήσει και γενιοποιήσει τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Δεν έκανα το σταυρό μου πριν ξεκινήσω να μιλάω για τα ιερά κυρώσια της ελληνικής φουστανέλας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να θα υπάρξουν οι βεβλίες. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Γι' αυτό μην απαντώ στον άλλον. Ο καθένας με λεκτικές έτσι. Κοιτάξτε, δώστε του τον χρόνο να τα πει όλα μια φορά και να σιωπήσει μετά και να μιλήσουμε κι εμείς. Δεν είναι έτσι. Είσαστε έξι και οι έξι έχουν δικαίωμα μιας έκφρασης ελεύθερης. Από εκεί και πέρα κρινόμαστε όλοι. Δεν το αφισβητούμε. Το λάθος είναι ότι απαντάτε ένα στον άλλον. Αφήστε λοιπόν να μιλάει και ο Σβέλιος, να μιλάει και ο Παθαρίδης. Τον αφήνουμε λοιπόν. Τον δάσκαλο να ακούσουμε. Τον κύριο Κατσανέβα. Ο καθένας να πει αυτό που θέλει. Μα, δώστε το λόγο στον κύριο Βαγγελίδη. Δεν θα κάνω εγώ τον τρόπο. Θα ακούσουμε για τη φυσική του ανθρώπου. Εκείνο που έχει σημασία, κυρίε και κύριοι. Θα του δώσουμε και μια φυσική. Για μένα αυτό το θέμα και αυτό το πόνημα. Και να φέσει στο και θα του πήγαινε. Όχι, τώρα θα φέσει. Θα τέριαζε το φέσει με την φουστανέλα, θα ήταν θαύμα. Ποιο διακομωδεί τα πράγματα τώρα, ο Βέλιος ή εσείς? Μάλλον μα την πλάκα πρέπει να το ρίξουμε. Όχι, δεν μιλάμε για φουστανέλες.